Πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και αναφέρομαι σε μια μερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου την ερχόμενη Παρασκευή στον Άγιο Νικόλαο με θέμα ενδοοικογενειακή βία και ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, τον υπερδραστήριο πρόεδρο για να είμαι ακριβής, τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους. Οδηγητός Ανέστη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, μια πρωτοβουλία που αξίζει συγχαρητήρια, πολλά μπράβο, προσυνθετική κατεύθυνση και με ανθρώπους, ομιλητές οι οποίοι θα συμμετέχουν, οι οποίοι είναι από τους πλέον κατάλληλους να αναφερθούν και να τοποθετηθούν για ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια, πρόεδρε, τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ναι, σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την ημερίδα και για εμάς είναι μεγάλη μας τιμή να βρίσκονται την Παρασκευή μαζί μας υφυπουργός Υγείας για τα θέματα ψυχικής υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία θα έρθει από την Αθήνα. Μαζί της θα είναι ως ομιλητές η Τένια Μακρύ, η αγαπημένη σε όλους μας ψυχολόγος, η οποία έχει γράψει και μάλιστα δύο βιβλία για την ενδοοικογενειακή βία, ο ιδιωτικός ερευνητής ο κύριος Τσούκαλης Γιώργος, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος αστυνομικού ρεπορτάζ ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, η πρώην εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, αξιωματικός, παράλληλα κοινωνιολόγος, η κυρία Ιωάννα Ιροτζιώκου, η οποία μάλιστα έχει κάνει και μια σχετική έρευνα για το τι επικρατεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, και η πρόεδρος του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και Παιδιών Κρήτης, η κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Νομίζω ότι οι ομιλητές είναι άριστοι για αυτό το θέμα, να μας πούν τις γνώσεις τους, να μας παρουσιάσουν διάφορα στοιχεία, να το συζητήσουμε το θέμα περαιτέρω, να έχουμε την πληροφόρηση και ίσως να υποθούν και λύσεις για αυτό το πράγμα. Ενδοοικογενειακή βία, ένα φαινόμενο και το ζητούμε βέβαια. Πώς θα πείσουμε ανθρώπους θύματα να μιλήσουν, να ανοίξουν το στόμα τους και να απευθυνθούν είτε στην αστυνομία είτε σε άλλες δομές και αρχές. Βεβαίως. Αυτό ζητάμε από τα θύματα, να μιλήσουν, να δείξουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία ή σε οποιαδήποτε άλλο αρμόδιο που θα μπορεί να τους βοηθήσει. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Η ενδοοικογενειακή βία δεν εμφανίστηκε τώρα. Τώρα καταδικάζεται πιο πολύ από ολόκληρη την κοινωνία και πλέον τον τελευταίο καιρό αρχίζουν άνθρωποι να μιλούν. Και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι η εξέλιξη της κοινωνίας. Όπως και άλλα φαινόμενα, είδατε πριν 12 χρόνια ξεκίνησε ο αγώνας για τον φιλοσοφικό νόμο, που τώρα μετά από 12 χρόνια, ένας νόμος που δεν έχει πολύ τη διάρκεια, βλέπουμε την εξέλιξη της κοινωνίας μας, που πλέον οτιδήποτε πάει να γίνει σε ένα σκυλί, σε μια γάτα, βλέπετε κατευθείαν την ευαισθησία που βγάζει ο πολίτης και το καταδικάζει. Γενικά, η δημοκρατία, ένα από τα βασικά συστατικά της δημοκρατίας, είναι όταν η κοινωνία καταδικάζει το άδικο, και βλέπουμε εδώ ολόκληρη, σε διάφορα περιστατικά που έχουν συμβεί ανά την Ελλάδα, βλέπουμε ότι η κοινή γνώμη είναι ενάντια στους δράστες. Ο ρόλος της αστυνομίας, κύριε Καρτσάκη, ποιος είναι? Ο ρόλος της αστυνομίας είναι πάντα το θύμα να δείχνει εμπιστοσύνη στον αστυνομικό. Ο αστυνομικός πάντα με γνώμονα έρχεται να βοηθήσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες αρχίζουν και μιλούν, διότι αν κάποιοι είχαν απευθυνθεί σε εμάς και δείχναμε αδιαφορία, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχαν τόσες πολλές καταγγελίες που γίνονται τώρα. Όταν υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες στην αστυνομία, αυτό δείχνει παράλληλα το πόσο εμπιστοσύνη έχουν πλέον στον σύγχρονο Έλληνα αστυνομικό. Μάλιστα, αν κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την ημερίδα, ναι, με ποιον τρόπο μπορεί? Λοιπόν, η ημερίδα θα γίνει στο Μήνος Beach, στον Άγιο Νικόλαο, σε μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το παράκληση όμως
Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει, είναι καλό να επικοινωνήσει είτε με τα γραφεία της Ένωσης, είτε στο κινητό 690-8650-707, προκειμένου να κρατήσει τη θέση του. Μάλιστα. Αυτή η μερίδα, ειλικρινά σας λέω, αξίζει. Οι ομιλητές είναι άριστοι. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας. Κινητοποιηθήκατε, είστε δραστήριοι γενικά, κύριε Καρτσάκη, και να τα αποτελέσματα, η αλήθεια είναι. Να είστε καλά, να είναι καλά και αυτοί που έρχονται και μας τιμούν με την παρουσία τους, ειδικά εμείς, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη και κυρίως στον Άγιο Νικόλα είμαστε επαρχία, και όταν στην επαρχία γίνεται μια τέτοια ημερίδα πανελλαδικού χαρακτήρα. Μόνο καλό μας κάνει. Ακριβώς. Η καλύτερη διαφήμιση και για την τοπική αστυνομία και για την Κρήτη. Κύριε Καρτσάκη, εδώ είμαστε να συζητήσουμε και για τα συμπεράσματα της ημερίδας. Να είστε καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Με χαρά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.